Το δεύτερο βραβείο μυθοπλασίας έλαβαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του πρώτου γυμνασίου Καβάλας στο 13ο διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους από το Φεστιβάλ της Δράμας. Στην Κριτική Επιτροπή αξιολογήθηκαν ταινίες όπου έφτασαν τον αριθμό της 204, εκ των οποίων 100 μυθοπλασίας, 31 animation και 65 τεκμηρίωσης. Σήμερα είμαστε εδώ για να βραβεύσουμε τους μαθητές οι οποίοι μια ταινία μικρού μήκους λάβανε μέρος στον διαγωνισμό, ο οποίος γίνεται σινεμά, είναι ο τίτλος «Σινεμά διάβασε», όπου οι μαθητές λάβανε μέρος στο τμήμα που αφορούσε τη μυθοπλασία και πήρανε τη δεύτερη θέση μέσα, αν δεν κάνω λάθος, μέσα σε 108 σχολεία. Είναι πολύ τιμητικό για την πόλη μας τα παιδιά αυτά να διακρίνονται, αλλά και όχι μόνον, και δείχνει και την πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι εκπαιδευτικοί και μάλιστα εθελοντικά, όπως εθελοντικά είναι και από τα παιδιά, και για να μπορέσουν να και τα ίδια να ικανοποιηθούν αισθητικά, αλλά και να προβάλλουν την πόλη τους και το σχολείο τους. Ετοιμάζουμε ένα θεατρικό για τα Χριστούγεννα για τη γιορτή. Τα παιδιά έρχονται τη θεατρική ομάδα στα διαλύματα και κάνουμε πρόβα. Να σκεφτείτε με πόση χαρά τώρα περιμένουν να φύγετε και να καθίσουμε σε ένα μεγάλο διάλειμμα να κάνουμε πρόβα όλο το έργο. Δηλαδή γιατί όλα αυτά γίνονται. Δεν προβλέπετε στο σχολείο να υπάρχουν ώρες? Όχι. Όχι. Αυτά γίνονται όλα εκτός ωραρίου. Και αυτά επειδή έχουν μετά δραστηριότητες σχολικές τα απογεύματα, προτιμούν να κάθονται στα διαλύματα, να χάνουν τα διαλύματά τους, να κάθονται μετά το 7ωρο, ένα μισάωρο και να κάνουν πρόβα. Το κτίριο απέναντι λίγο να κοιτάξετε να δείτε, γιατί είναι συναυλία που με τα παιδιά. Το απέναντι είναι στην ΕΤΑΣ. Ναι, κάτι πρέπει να γίνει, γιατί μαζί με τα παιδιά δεν έχουμε να καθίσουν. Υπάρχει πρόβλημα, τα φεύγουμε γιατί πέφτουν σοβάδες. Είναι η κοινότητα μεγάλη. Είναι κόσμο που μας ετοιμάζουν μια πρόταση για να το πάρουμε, θα δούμε. Φυσικά με λεφτά, τίποτα δεν δίνει το τζάμπα πλέον. Οι εποχές που δίνανε στους Δήμους τελείωσε. Ο τζάμπας πέθανε. Τώρα όλα είναι με χρήματα.